Χαίρετε και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό βίντεο, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για μια συνάρτηση χρηματοοικονομικού τύπου, τη συνάρτηση PMT, η οποία μας βοηθάει να υπολογίσουμε δόσεις ενός δανείου. Στην πραγματικότητα, οι υπολογισμοί μπορούν να επεκταθούν σε πολλά άλλα παρόμοια προβλήματα και να αναλύσουν δηλαδή προβλήματα σταθερών πληρωμών σε πολλές άλλες περιπτώσεις και όχι μόνο σε ένα απλό υπολογισμό όπως είναι ο υπολογισμός της δόσης ενός δανείου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι, πέρα από αυτά που θα πούμε σήμερα εδώ, θα πρέπει λίγο να ανατρέξετε σε μια βιβλιογραφία χρηματοοικονομικών μαθηματικών, πολύ παρόμοια για παράδειγμα με το βιβλίο του Αλέξανδρου Ζιμπίδη που έχω εδώ να σας δείξω, αυτό εδώ, καθηγητής στην ΕΣΟΕ της Αθήνας. Γενικά, πέρα από το βιβλίο που εγώ έχω στη διάθεσή μου του κυρίου Ζιμπίδη, μπορείτε να ανατρέξετε, σας το ξαναλέω, σε κάποια πιο εκτενή βιβλιογραφία χρηματοοικονομικών μαθηματικών, έτσι ώστε να καταλάβετε καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Θα αναλύσουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο λέει τα εξής. Μπορείτε να το διαβάσετε και εδώ. Ένα κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών, ένα οποιοδήποτε τέτοιο κατάστημα, μας πουλά ένα ψυγείο το οποίο κοστίζει 750 ευρώ. Αντί ο καταναλωτής να πληρώσει φάπαξ αυτό το ποσό και να αγοράσει το ψυγείο, το κατάστημα του παρέχει τη διευκόλυνση να το πληρώσει σε 24 μηνιαίες δόσεις, γενικά σε ένα αριθμό δόσεων, πληρώνοντας μικρότερα ποσά, ωστόσο αυτή η πληρωμή είναι έντοκη και έχει ετήσιο επιτόκιο, για παράδειγμα το 12%. Το ζητούμενο είναι να υπολογίσουμε το ποσό της δόσης. Καταλαβαίνετε όλοι ότι το ποσό που συνολικά θα πληρωθεί είναι μεγαλύτερο από το 750, θα είναι κατά κάτι προσαυξημένο. Για να κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό, μπορούμε σε ένα πρόγραμμα όπως είναι το Excel, το OpenCalc ή το Calc του LibreOffice, γενικά σε ένα λογιστικό φύλλο, να χρησιμοποιήσουμε μία ενσωματωμένη συνάρτηση, τη συνάρτηση PMT ή αλλιώς PMT. Η συνάρτηση αυτή κάνει αυτόν τον υπολογισμό που βλέπετε σε αυτόν εδώ τον τύπο, τον οποίο καλό είναι να τον επαναλάβουμε και εμείς αναλυτικά, έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα το τι κάνει η συνάρτηση PMT και να βγάλουμε λίγο από το μυαλό μας ότι ο υπολογιστής είναι ένα black box, ένα μαύρο κουτί, το οποίο αυτόματα κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Πριν χρησιμοποιήσετε λοιπόν τη συνάρτηση PMT για τον υπολογισμό της δόσης ενός δανείου, ας έχετε λίγο στο υπόψη σας, ας έχουμε όλοι μας υπόψη μας τα εξής. Αυτή η δόση ενός δανείου που ονομάζεται εδώ PMT προκύπτει από αυτόν εδώ τον τύπο. Ο τύπος μας λέει ότι για να υπολογίσουμε αυτή τη δόση χρειαζόμαστε ποσότητες όπως είναι το PV και το FV. Σας θυμίζω ότι PV στα χρηματοοικονομικά ονομάζουμε αυτό που λέμε παρούσα αξία ή αλλιώς το present value, ενώ FV είναι η μελλοντική αξία, αλλιώς το future value. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα, το PV εδώ είναι το 750, η τωρινή αξία που έχει αυτό που θέλουμε να αγοράσουμε, το ψυγείο για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, και FV είναι το τελικό ποσό που θα προκύψει μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας πληρωμών, πράγμα που μας φέρνει εύκολα στο μυαλό το 0. Με λίγα λόγια, θέλουμε μετά το τέλος αυτής της ιστορίας των μηνιαίων δόσεων να έχουμε εξοφλήσει το ψυγείο ή το οτιδήποτε θα έχουμε αγοράσει. Άρα αυτό εδώ το FV στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ο αριθμός 0. Τώρα, αυτό το IP που βλέπουμε εδώ να εμπλέκεται στους τύπους είναι το επιτόκιο της περίοδου. Προσέξτε, συνήθως τα επιτόκια εκφράζονται σε ετήσια βάση. Για παράδειγμα, λέμε ότι έχουμε πάρει ένα δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 12% ή για παράδειγμα κάνουμε μια κατάθεση στην τράπεζα με ετήσιο επιτόκιο τάδε. Επειδή όμως οι πληρωμές που θα κάνουμε είναι μηνιαίες και όχι ετήσιες, θα πρέπει να διαιρέσουμε αυτό το επιτόκιο με τον αριθμό των περιόδων. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι θα πληρώνουμε μηνιαίες δόσεις, θα πρέπει αυτό το 12% να το διαιρέσουμε με το 12 και να πάρουμε το 1% σαν μηνιαίο επιτόκιο. Επομένως, προσέξτε λίγο, όταν λέμε επιτόκιο σε αυτούς τους υπολογισμούς, δεν εννοούμε πάντοτε το ετήσιο, αλλά αυτό που αντιστοιχεί στις περιόδους. Αν η περίοδο, για παράδειγμα, είναι ετήσια πληρωμή, τότε αυτά τα δύο ποσά ταυτίζονται. Αν όμως είναι μηνιαία, θα πρέπει να το διαιρέσουμε με το 12. Αν, για παράδειγμα, είναι διμηνιαία, θα πρέπει να το διαιρέσουμε με το 6.
και ούτω καθεξής. Επίσης εμπλέκεται εδώ ένας αριθμός κάπα, ο οποίος έχει να κάνει με το αν η πληρωμή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της περίοδου. Όταν για παράδειγμα λέμε ότι το μήνα, για παράδειγμα Οκτώβριο, έχουμε να πληρώσουμε μία δόση, τι εννοούμε, την 1η Οκτωβρίου ή την 31η, δηλαδή την πρώτη μέρα του μήνα ή την τελευταία μέρα του μήνα. Ανάλογα με το αν η πληρωμή οφείλεται να γίνεται στην αρχή ή στο τέλος αυτής της περίοδου, το κάπα μπορεί να πάρει τιμές οι οποίες είναι είτε η μονάδα, όπως βλέπετε εδώ, εάν η πληρωμή γίνει στο τέλος της περίοδου, είτε το 1 συν το επιτόκιο της περίοδου, αυτό το IP, αν η πληρωμή γίνει στην αρχή της περίοδου. Όπως καταλαβαίνετε, στην αρχή της περίοδου αυτή εδώ η ποσότητα είναι μεγαλύτερη της μονάδας, επομένως έχουμε ένα κλάσμα το οποίο το διαιρούμε με έναν αριθμό μεγαλύτερο της μονάδας και η δόση κατά κάτι μικραίνει. Πολύ λογικό, γιατί όσο πιο νωρίς εξοφλούμε το χρέος μας, τόσο πιο λίγο οφείλουμε και να πληρώσουμε. Αυτό εδώ το ποσό, το κάπα, μπορείτε και να μην το δηλώσετε, οπότε εννοείται ότι αν δεν το δηλώσουμε, με λίγα λόγια, εννοούμε ότι η πληρωμή θα γίνει στο τέλος της περίοδου. Είναι κάτι το προαιρετικό δηλαδή για τη συνάρτηση PMT. Εξαρτάται από τον διακανονισμό που θα κάνει κανείς και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν υπολογισμοί. Ο στόχος μας, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το βίντεο είναι να πάρουμε δεδομένα αυτά εδώ, δηλαδή το 750, το 24 και το 12%, τρία πράγματα με λίγα λόγια, το ποσό που πρέπει να εξοφλήσουμε, το πλήθος των δόσεων που πρέπει να δώσουμε και το ετήσιο επιτόκιο, και από εκεί και μετά να υπολογίσουμε τη δόση. Θα το κάνουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να καλέσουμε τη συνάρτηση PMT και να δούμε πώς αυτή δουλεύει, που είναι και ο τυπικός και στάνταρ, αν θέλετε, τρόπος για να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί. Ο άλλος τρόπος είναι να τον υπολογίσουμε με αυτόν εδώ τον αναλυτικό τύπο, για δύο λόγους. Ασφαλώς, για να εξασκηθούμε στο πώς μεταφράζουμε έναν μαθηματικό τύπο σε έναν τύπο του Excel ή του Calc. Από την άλλη μεριά όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να μπορούμε να επιβεβαιώνουμε τα αποτέλεσμα που παίρνουμε από ένα κατά κάποιο τρόπο μαύρο κουτί, δηλαδή μια μη ελεγχόμενη από το χρήστη διαδικασία, όπως είναι η κλίση μιας αυτόματης συνάρτησης. Στην καθημερινή ζωή βέβαια του καθενός επαγγελματία που χρειάζεται να δουλεύει με αυτά τα με αυτού του τύπου προβλήματα, αυτές οι επιβεβαιώσεις κατά συνήθι τρόπο είναι, αν θέλετε, κατά γενική ομολογία είναι περιττή, δηλαδή ξέρει, εμπιστεύεται μια διαδικασία και την εκτελεί. Για εσάς όμως που προσπαθείτε να μάθετε αυτές τις διαδικασίες, αυτή η επαλήθευση είναι καθόλου μα καθόλου άσκοπη και κατά κάποιο τρόπο είναι και υποχρεωτικό να περάσετε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα σας δώσει αυτό που ονομάζουμε άλλον αέρα στη χρήση τέτοιων υπολογιστικών μεθοδολογιών και θα σας κάνει πολύ πιο άνετους χρήστες πιο πολύπλοκων, αν θέλετε έτσι, πιο πολύπλοκων καταστάσεων, πιο πολύπλοκων προβλημάτων. Προσοχή μονάχα, σας το ξαναλέω αυτό που τονίζεται και εδώ, όταν οι περίοδοι με τις οποίες δουλεύουμε είναι για παράδειγμα ο μήνας, θα πρέπει το ετήσιο επιτόκιο να το διαιρέσουμε με το 12. Έχει σημασία αυτό, γιατί μπορεί να πάρουμε πολύ λανθασμένα αποτελέσματα εάν δεν το κάνουμε σωστά. Τα δεδομένα έχουν κωδικοποιηθεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ, είναι τούτα εδώ, και ας δούμε λίγο τι έχουμε κάνει τώρα. Προς το παρόν, αγνοήστε λίγο τη στήλη C, η οποία περιέχει τους αναλυτικούς υπολογισμούς, και ας επικεντρωθούμε στη στήλη B, η οποία περιέχει τους υπολογισμούς με βάση την συνάρτηση PMT. Το βασικό που έχουμε κάνει, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι να έχουμε κωδικοποιήσει το πρόβλημα. Κωδικοποιώ το πρόβλημα σημαίνει το εξής. Ορίζω το επιτόκιο. Για παράδειγμα, λέω ότι το επιτόκιο που μου δόθηκε από το πρόβλημα είναι το 12% σε ετήσια βάση. Επομένως, χρησιμοποιώ ένα κελί, καλή ώρα, όπως είναι εδώ το Β1, το B1, για να γράψω αυτό το 12%. Προσέξτε, το έχω εισαγάγει με αυτόν εδώ τον τρόπο, σαν κλάσμα της μονάδος δηλαδή, και όχι σαν 12, σαν τον αριθμό 12. Διαφορετικά θα πρέπει να κάνουμε τους υπολογισμούς μας διαιρώντας με το 100. Κάτι τέτοιο σας έχω πει πολλές φορές είναι περιττό, είναι χίλιες φορές προτιμότερο να εισάγει κανείς τον αριθμό αυτό σαν κλάσμα της μονάδος. Δίνουμε την παρούσα αξία, δηλαδή την αξία με λίγα λόγια της συσκευής που θέλουμε να γράψουμε, του ψυγείου ή οτιδήποτε άλλο ποσό θέλουμε να δανειστούμε. Η μορφοποίηση εδώ έχει γίνει με το κουμπί της μορφής νομισματικής μονάδος, είναι αυτό εδώ, δηλαδή έχουμε γράψει τον αριθμό 750 σε ένα κελί το οποίο έχει μορφοποιηθεί σαν νομισματική μονάδα. Αυτό δεν αλλάζει βέβαια την τιμή του αριθμού, αλλά έχετε υπόψη σας
ότι μας διευκολύνει στο να έχουμε μια έτσι καλύτερη οπτική κατανόηση ότι αυτό εδώ είναι ένα ποσό, αναφέρεται σε κάποια νομισματική μονάδα και ούτω καθεξής. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τα μηδενικά που μπαίνουν μετά την υποδιαστολή ή να αφήσετε στην προεπιλεγμένη τιμή, στο κόμμα 0,0 δηλαδή. Με λίγα λόγια, κάπως έτσι τα χρησιμοποιούμε και στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι ακριβώς γράφονται και οι αποδείξεις, αν θέλετε, στα παραστατικά που μας δίνουν τα καταστήματα πωλήσεων και ούτω καθεξής. Η μελλοντική αξία είναι εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε. Κατά προεπιλογή, αυτό το ποσό είναι 0, έτσι όπως το ακριβώς το έχουμε γράψει και εδώ. Είναι με λίγα λόγια το ποσό στο οποίο θα τερματιστεί η διαδικασία. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η συνάρτηση PMT χρησιμοποιείται με μη μηδενική τερματική αξία σε διαφορών ειδών προβλήματα, όπως θα δείτε παρακάτω σε άλλα μαθήματα σχετικά με τα χρηματοοικονομικά. Προς το παρόν όμως νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι όταν μιλάμε για εξόφληση. Ξεκινάμε από ένα ποσό, το οποίο είναι αυτό που μας δίνει το κατάστημα που πουλάει το κάθε τι, και καταλήγουμε σε ένα ποσό που λέγεται για παράδειγμα 0, έτσι ώστε να εξοφλήσουμε αυτό το χρέος μας. Τώρα, το 24 που δηλώνουμε εδώ είναι το πλήθος των περιόδων που θα κάνουμε πληρωμές. Αυτές οι περίοδοι μπορεί να είναι μήνες, μπορεί να είναι χρόνια, μπορεί να είναι δίμηνα, εξάμηνα ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να προσέξουμε όμως ώστε να χειριστούμε αυτό το επιτόκιο κατάλληλα με ανάλογα με το τι εννοούμε σε αυτή την περίοδο. Θα το δούμε σε λίγο αυτό εδώ. Εδώ το πληρωμή στην αρχή είναι ένας κωδικός αριθμός, το οποίο μας λέει αν είναι 1 ότι η πληρωμή θα γίνει στην αρχή της περίοδου, και όπως είναι εδώ, και αν είναι 2 ότι η πληρωμή θα γίνει, αν είναι 0 ότι η πληρωμή θα γίνει στο τέλος της περίοδου. Θα το δούμε αυτό πώς το χρησιμοποιούμε σε ευθύς αμέσως. Τώρα, εδώ έχουμε καλέσει τη συνάρτηση PMT, όπως βλέπετε, αυτή εδώ με αυτά εδώ τα ορίσματα. Τη συνάρτηση PMT μπορούμε να την καλέσουμε είτε πληκτρολογώντας την, 1-1 τα ορίσματά της, είτε απλά καλώντας από εδώ τον οδηγό των συναρτήσεων, εντοπίζοντάς τις στις οικονομικές συναρτήσεις, χρηματοοικονομικές καλύτερα θα τις έλεγα παρά οικονομικές. Λοιπόν, ας εντοπίσουμε τη συνάρτηση PMT λοιπόν, η οποία όπως βλέπετε και εδώ μας επιστρέφει τακτικές πληρωμές, περιοδικές πληρωμές ενός χρεολυσίου, και από το επόμενο βήμα ας δώσουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, τα ορίσματά μας. Προσέξτε τώρα, χρειάζεται να δώσουμε εδώ το επιτόκιο σαν πρώτο όρισμα, το κελί για παράδειγμα B1 είναι το επιτόκιο. Προσοχή μονάχα, εφόσον έχουμε πει ότι το επιτόκιο αυτό είναι ετήσιο, ενώ οι πληρωμές μας γίνονται σε ετήσια βάση, θα πρέπει να δώσουμε εδώ το B1 δια 12 και όχι απλά το B1, διότι έτσι θα πάρουμε λάθος αποτέλεσμα. Εναλλακτικά, εδώ στο κελί C1 όπως έχετε ήδη υποπτευθεί, έχουμε υπολογίσει την ποσότητα B1 δια C1 και μπορούμε να γράψουμε το κελί απευθείας C1. Είτε λοιπόν θα γράψουμε C1 εδώ, είτε θα γράψουμε B1 δια το 12, αν πρόκειται για μηνιαίες πληρωμές. Επειδή είναι κάτι το οποίο έχουμε ήδη υπολογίσει, εδώ στο C1 δηλαδή έχουμε πει ότι το περιοδικό επιτόκιο, το μηνιαίο επιτόκιο είναι όσο είναι το ετήσιο δια 12, μπορούμε εδώ να πληκτρολογήσουμε απευθείας το κελί C1. Μπορείτε το C1 να το πληκτρολογήσετε, κυρίες και κύριοι, ή από εδώ μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε, το κελί χρησιμοποιώντας το ποντίκι που έχετε στη διάθεσή σας. Η μεταβλητή τώρα, εν περίοδο, είναι η περίοδος των πληρωμών. Πόσες φορές δηλαδή θα κάνουμε αυτές τις σταθερές πληρωμές. Πόσες δόσεις με λίγα λόγια θα πληρώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε εισάγει στο κελί, εδώ στο 24, στο κελί Β4 με λίγα λόγια. Θα δώσουμε δηλαδή με λίγα λόγια 24 δόσεις για να εξοφλήσουμε αυτό το χρέος. Το PV είναι η παρούσα αξία, είναι με λίγα λόγια το κόστος το οποίο έχει αυτό που θέλουμε να αγοράσουμε κατά βάση. Προσέξτε λίγο τώρα, αυτό το κελί το έχουμε δώσει εδώ, αυτή την τιμή την έχουμε δώσει εδώ στο κελί Β2, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 750. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα ορίσματα είναι προαιρετικά. Όπως έχουμε πει, το FV είναι η μελλοντική αξία, αν δεν δώσουμε τίποτα εννοείται ότι θα είναι το 0, πόσο δηλαδή μας έχει μείνει μετά από αυτό που μετά το τέλος της διαδικασίας. Μπορείτε να το δώσετε συγκεκριμένα εδώ, μην σας διαφεύγει, το ότι είναι το κελί Β3 για παράδειγμα,
και στη συνέχεια προαιρετικά μπορούμε να δώσουμε και τον τύπο του, με τον οποίο θα γίνουν οι υπολογισμοί. Σας θυμίζω ότι αυτό εδώ μπορεί να είναι το 0 ή το 1. Το 1 σημαίνει, όπως βλέπετε και εδώ, πληρωμή στην αρχή της περίοδου, 0 σημαίνει στο τέλος. Ας δώσουμε και εδώ το κελί Β5, όπως το έχουμε δώσει εδώ. Έχοντας δώσει, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα ορίσματα διαδοχικά, μπορούμε πολύ απλά εδώ να δώσουμε το εντάξει ή το OK, αν θέλετε, και να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε λοιπόν με αυτόν εδώ τον τύπο, C1, Β4, Β2, Β3, Β5 κτλ, μας λέει πόσο είναι το ποσό της δόσης που πρέπει να δώσουμε για να εξοφλήσουμε σε 24 μηνιαίες δόσεις ένα ποσό των 750 ευρώ. Και αυτό το κελί εδώ, το κελί Β7, το B7, έχει μορφοποιηθεί, όπως βλέπετε, σε νομισματική μονάδα και αυτομάτως έχει χρωματιστεί, όπως θα καταλάβατε και μόνοι σας, με κόκκινο χρώμα. Αυτό εδώ είναι μια οπτική διευκόλυνση που μας δίνουν τα υπολογιστικά φύλλα, για την οποία πρέπει να θυμάστε το εξής. Χρήματα τα οποία φεύγουν από την τσέπη μας, από το πορτοφόλι μας, από το λογαριασμό μας κτλ. Άρα πληρώνουμε κάπου, είναι αυτό που ονομάζουν οι λογιστές εκροή, χρηματική εκροή, έχουν αρνητικό πρόσημο και χρωματίζονται κόκκινα. Χρήματα τα οποία μπαίνουν στην τσέπη μας, μπαίνουν στο πορτοφόλι μας, μπαίνουν στο λογαριασμό μας, είναι αυτό που οι λογιστές το ονομάζουν χρηματική εισροή, έχουν θετικό πρόσημο, όπως είναι τούτο εδώ, και έχουν τι πράγμα. Μένουν χρωματισμένα με το μαύρο, με το default, με το προεπιλεγμένο χρώμα. Γιατί αυτό εδώ το 750 θεωρείται εισροή και γιατί αυτό εδώ το θεωρείται εκροή? Προσέξτε λίγο. Εφόσον δεν έχουμε πληρώσει εφάπαξ το πλυντήριο, το ψυγείο, δεν ξέρω και εγώ ποια ηλεκτρική συσκευή, την κουζίνα ή την τηλεόραση, οτιδήποτε άλλο, γενικά το δάνειο το οποίο παίρνουμε, στην πραγματικότητα έχουμε δανειστεί αυτό το ποσό και είναι εισροή στην τσέπη μας. Έχουμε πάρει δηλαδή ένα δάνειο 750 ευρώ, μας έχουν δώσει την ηλεκτρική συσκευή, το ψυγείο ή οτιδήποτε άλλο και οφείλουμε στη συνέχεια να το εξοφλήσουμε. Επομένως, αφού έχουμε πάρει αυτά τα χρήματα, με τη μορφή δανείου, είναι θετική, είναι εισροή. Αυτό εδώ όμως είναι εκροή, είναι κάτι το οποίο πρέπει να δίνουμε κάθε μήνα σταθερά. Και μπορεί να το υπολογίσουμε, όπως σας είπα, με τη συνάρτηση PMT. Προσοχή μονάχα εδώ, σας το ξαναλέω, αν εδώ δώσετε το B1 και όχι το C1, δηλαδή αν θέλετε το ετήσιο επιτόκιο, αυτή εδώ η ποσότητα δεν πρέπει να μείνει ως έχει, γιατί όπως βλέπετε θα πάρετε κάτι πολύ διαφορετικό. Στην ουσία θα έχετε πάρει ένα μηνιαίο επιτόκιο 12%, το οποίο είναι τεράστιο, είναι το κοκλυφικό. Έχετε δει και μόλις σας εδώ πέρα ότι έχετε πληρώσει με 2.000 ευρώ ένα ψυγείο, τέλος πάντων, συγγνώμη, ένα ψυγείο το οποίο κάνει 750. Δεν είναι καθόλου απίθανο βέβαια ένα επίσης πλυντήριο να κάνει 750, αλλά τέλος πάντων, μιας και ξεκινήσαμε την κουφέντα με ψυγείο, ας μείνουμε σε αυτή. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, το ξαναλέω, αυτό το B1 πρέπει να διαιρεθεί με το 12, αν οι δόσεις είναι μηνιαίες. Αλλιώς υπολογίζουμε άλλα αντάλλου με τα συγχωρήσεις. Λοιπόν, είτε λοιπόν κάνουμε τη διαίρεση εδώ με το 12, αν οι δόσεις είναι μηνιαίες. Διαφορετικά, αν αφήσουμε εδώ το ετήσιο επιτόκιο, εννοούμε ότι εδώ οι δόσεις είναι ετήσιες και ότι έχουμε εξοφλήσει το πλυντήριο σε 24, το ψυγείο και πάλι κάνω λάθος, σε 24 χρόνια. Αν οι δόσεις ήταν ετήσιες, θα έπρεπε εδώ να βάλουμε 2 και να γράψουμε δηλαδή εδώ ότι έχουμε εξοφλήσει με δόση των 396 ευρώ ένα πλυντήριο που κάνει 750, ένα ψυγείο που κάνει 750 ευρώ, αυτό το δάνειο τέλος πάντων, σε 2 ετήσιες δόσεις. Συνήθως όμως οι δόσεις που πληρώνουμε είναι μηνιαίες, επομένως θα δώσουμε εδώ το 24 και προσοχή, εδώ αυτό θα πρέπει να διαιρεθεί με το 12, έτσι ώστε να πάρουμε το σωστό αποτέλεσμα, ή όπως είχαμε κάνει και πιο πριν, να το διαιρέσουμε εδώ, να βάλουμε, συγγνώμη, εδώ το C1, το οποίο έχει κάνει ήδη τη διαίρεση. Σας θυμίζω ότι αυτό το C1 εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το B1 για το 12. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση τώρα, προσέξτε λίγο, η δόση είναι 34,96 όταν γίνεται στην αρχή και όπως σας έλεγα, αν εδώ βάλουμε το 0, εννοούμε ότι η πληρωμή της δόσης γίνεται στο τέλος του μήνα. Επομένως, έχουμε πάρει λίγο μεγαλύτερη περίοδο από ό,τι πριν και η δόση κατά κάτι θα αυξηθεί.
βλέπετε ότι πριν ήταν λίγο κάτω από τα 35 ευρώ, τώρα είναι λίγο πάνω από τα 35 ευρώ. Όσο πιο νωρίς, με λίγα λόγια, κάνουμε την πληρωμή, τόσο πιο γλιτώνουμε ένα μέρος των τόκων και πληρώνουμε μικρότερη δόση. Λοιπόν, τέλος κυρίες και κύριοι, εξοικειωθείτε με την ιδέα ότι ένα δάνειο των 750 ευρώ, εφόσον είναι έντοκο, θα καταλήξουμε να το πληρώσουμε περισσότερο. Δηλαδή βλέπετε ότι εδώ που εφαρμόζουμε τον τύπο πλήθος των περιόδων επιδόση, δεν θα μας κάνει 750, θα μας κάνει κατά κάτι παραπάνω. Αν προσθέσουμε δηλαδή αυτό και αυτό, δεν θα πάρουμε 0, θα πάρουμε μια αρνητική ποσότητα. Το επιπλέον ποσό είναι η λεγόμενη τόκη, δηλαδή πόσους τόκους έχουμε πληρώσει. Αυτό το ποσό εδώ μπορεί να μικρύνει αν δώσουμε λιγότερες δόσεις, δηλαδή όσο λιγοστεύουν οι δόσεις, όσο πιο γρήγορα κάνουμε την εξόφληση, σημαίνει ότι θα πληρώσουμε μεγαλύτερη δόση, αλλά το συνολικό ποσό που θα δώσουμε τώρα πια έρχεται πιο κοντά στην παρούσα αξία, επομένως δίνουμε λιγότερους τόκους. Αντίθετα, αν αυτές τις περιόδους τις αυξήσουμε, για παράδειγμα το κάνουμε 48, όπως βλέπετε θα μικρύνει η δόση, αλλά θα αυξηθεί το συνολικό ποσό που θα δώσουμε. Νομίζω ότι με αυτό λίγο πολύ πρακτικά είμαστε όλοι εξοικειωμένοι. Μπορείτε και εσείς μόνοι σας να πειραματιστείτε και να δείτε κατά πόσο πολύ έτσι διευρύνεται η διαφορά ανάμεσα στο τελικό ποσό και σε σχέση με το αν το εξοφλούσαμε εφάπαξ απευθείας, δηλαδή στην αρχή. Ας αφήσουμε λίγο εδώ το 24 τώρα, για να εξηγήσουμε λίγο τον τύπο τον οποίο έχουμε εφαρμόσει εδώ στο κελί C5, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο κυρίες και κύριοι παρά η εφαρμογή αυτού εδώ του τύπου όπως τον βλέπουμε εδώ. Θα δούμε δηλαδή, και αυτό είναι κάτι που σας καλώ να επιβεβαιώσετε και μόνοι σας, ότι αυτός εδώ ο τύπος, λαμβάνοντας υπόψη του όλα αυτά εδώ, μπορεί να υπολογίσει εξίσου καλά και εξίσου σωστά, γιατί βασικά και η συνάρτηση PMT αυτό ακριβώς κάνει, το ποσό της δόσης. Αυτό το ποσό της δόσης έχει υπολογιστεί εδώ με αυτόν εδώ τον τύπο. Χρησιμοποιούμε με λίγα λόγια τα ίδια δεδομένα που έχουμε χρησιμοποιήσει και πριν, μόνο που εδώ παίρνουμε υπόψη μας όχι το κελί B5 αλλά το κελί C5, ανάλογα δηλαδή με το αν η πληρωμή γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της περίοδου. Προσέξτε, σας θυμίζω ότι εδώ το B2 είναι το αρχικό ποσό, η παρούσα αξία δηλαδή. Το B3 είναι η μελλοντική αξία, είναι 0 έτσι όπως έχουμε χειριστεί το πρόβλημα, και αυτή εδώ η πρόσθεση είναι και περιττή. Από την άλλη μεριά, προσέξτε λίγο το επιτόκιο το οποίο εμφανίζεται εδώ σαν C1. Αν το βάλετε με το B1 θα πρέπει να το διαιρέσετε και εδώ με το 12. Η ύψος στη δύναμη είναι το νη, το πλήθος των περιόδων που εδώ είναι το κελί B4. Και προσέξτε λίγο εδώ ότι πολλαπλασιάζουμε με το μείον C1 δια C5. Το μείον C1 που βάζουμε εδώ, το οποίο είναι το μηνιαίο επιτόκιο, θα μας κάνει το τελικό αποτέλεσμα να είναι αρνητικό, άρα θα έχουμε μια εκροή από την τσέπη μας, θα πληρώσουμε κάτι. Το C5 κυρίες και κύριοι προκύπτει από αυτόν εδώ τον τύπο, μέσω ενός ελέγχου που κάνουμε με την συνάρτηση if. Όπως έχουμε πει, η συνάρτηση PMT χρησιμοποιεί το 1 αν η πληρωμή γίνει στην αρχή της περίοδου. Αν η πληρωμή γίνει στην αρχή της περίοδου, λοιπόν είναι 1, αλλιώς είναι το τέλος της περίοδου που είναι το 0. Στην πραγματικότητα όμως είναι λίγο ανάποδα ο τύπος έτσι όπως τον χρησιμοποιεί ο αναλυτικός τύπος. Γι' αυτό, όπως βλέπετε και εδώ, χρησιμοποιούμε το 1 αν η πληρωμή γίνει στο τέλος της περίοδου, διαιρούμε δηλαδή με το 1, αυτό που στην PMT είχαμε βάλει σαν 0. Οπότε εδώ θα πρέπει να βάλουμε 1 αν αυτό εδώ είναι 0. Το τέλος περίοδου, διαφορετικά θα πρέπει να προσθέσουμε στη μονάδα το μηνιαίο επιτόκιο, το επιτόκιο της περίοδου. Αυτό εδώ είναι το 0,01, μιας και το επιτόκιο είναι 12% σε ετήσια φάση. Επομένως, θα παρατηρήσετε ότι τόσο η συνάρτηση PMT όσο και ο αναλυτικός αυτός τύπος δίνουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, και αυτό συμβαίνει είτε εδώ η πληρωμή γίνει στην αρχή της περίοδου, είτε γίνει στο τέλος και πάρουμε το 35,31 ευρώ. Λοιπόν, με τον έναν τρόπο ή τον άλλον, κυρίες και κύριοι, προσπαθήστε να επιβεβαιώσετε κι εσείς αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας ένα άλλο παράδειγμα ή προσπαθώντας να ξαναγράψετε τον τύπο μόνοι σας. Σας το ξαναλέω ότι στην καθημερινή ζωή ενός επαγγελματία που δουλεύει και εργάζεται με αυτά τα πράγματα, συνήθως οι υπολογισμοί γίνονται με την συνάρτηση PMT, δεν χρειάζεται δηλαδή κανείς να ξανακάνει τους υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τον αναλυτικό τύπο.
Από την άλλη μεριά όμως, για μας εδώ που είμαστε στο τμήμα οικονομικών επιστημών και προσπαθούμε να μάθουμε, να καταλάβουμε, να εμπεδώσουμε μια επιστήμη, επιβεβαίωση αυτού του τύπου ή αν θέλετε γνώση της χρήσης του είναι εκ των ουκάνευ. Δεν χρησιμοποιούμε τον υπολογιστή σαν ένα black box, ένα μαύρο κουτί που κάνει μαγικά πράγματα και υπολογίζει δόσεις δανείου. Χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση PMT για να διευκολύνουμε την καθημερινή μας ζωή, όχι για να κάνουμε κάτι το ακατανόητο, το οποίο δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το πώς συμβαίνει. Από εκεί και μετά, και πάλι σας λέω ότι αυτά τα οποία έχουμε πει εδώ είναι μόνο μια σταγόνα στον ωκεανό των χρηματοοικονομικών μαθηματικών. Καλό είναι να καταλάβετε τους τύπους για να ξέρετε τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.